Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο και εύκολο φαγητό. Κόβουμε 5-6 φέτες παγιάτικο ψωμί, τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Κόβουμε σε κυβάκια μια κόκκινη πιπεριά. Κόβουμε καρέ μία αποφλοιωμένη ντομάτα. Χτυπάμε 5 αυγά με λίγο αλάτι. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. 100 ml γάλα και δουλεύουμε. Ρίχνουμε πιπέρι. Ρίγανη. Θυμάρι. Την πιπεριά. Την ντομάτα, ψιλοκομμένο μαϊντανό και ανακατεύουμε. Βουτυρώνουμε αντικολλητικό τηγάνι. Τοποθετούμε το ψωμί. Προσθέτουμε τον χυλό, κλείνουμε με το καπάκι και αφήνουμε σε σιγανή φωτιά. Όταν ροδίσει το γυρίζουμε σε βουτυρωμένο τηγάνι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Απλώνουμε τριμμένο κίτρινο τυρί, κλείνουμε με το καπάκι και αφήνουμε μέχρι να λιώσει το τυρί. Προαιρετικά σερβίρουμε με πιπερόκαμα. Και ρίγανη. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!